Το Ρέθυμνο Rocks Festival επέστρεψε στον λόφο της Φορτέτσας με μια μεγάλη διοργάνωση στην οποία συμμετείχαν ελληνικά και ξένα συγκροτήματα και με ένα τριήμερο πρόγραμμα που αγκαλιάστηκε από λάτρεις της ροκ μουσικής από όλη τη χώρα. Αύριο είναι η Suicidal Angels, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες heavy metal bands της Ελλάδας. Μαζί τους είναι η Σουηδή Evergrey, μια πάρα πολύ γνωστή μπάντα με παγκόσμιες περιοδίες, πολλά χρόνια στο χώρο. Και βέβαια σήμερα, Παρασκευή, βρίσκονται αρκετές μπάντες. Είναι δύο ελληνικές, η Μηδέν Άγαν που παίζουν τώρα, η Αχερουσία με έντονο το κριτικό στοιχείο αφού χρησιμοποιούν ασκομπαντούρα, η Crash Diet από τη Σουηδία. Ξεχωριστό χρώμα στο ροκ φεστιβάλ του Ρεθύμνου έδωσε το μουσικό σχήμα Αχερουσία με τραγούδια που παντρεύουν τη ροκ με την παραδοσιακή μουσική. Στον τέταρτο μας δίσκο είχαμε κάνει ένα σύνολο διασκευών παραδοσιακών ελληνικών τραγουδιών. Ένα από αυτά ήταν το πάρα πολύ αγαπημένο ριζίδικο Αγρίμια και Αγριμάκια μου, το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ, και θα παίξουμε και άλλο ένα παραδοσιακό τραγούδι, το Ανάθεμα των Αίτιων, που είναι μυτιλινέικο. Έχουμε γράψει και άλλα βέβαια σε εκείνο το δίσκο, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτή είναι η φάση. Γενικότερα η μπάντα συνδυάζει την παραδοσιακή μουσική με το metal. Ένιωσα πολύ οικεία, πολύ όμορφα, ο χώρος είναι φοβερός. Μόνο χαρά νιώθω. Το περιμέναμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη διοργάνωση, από τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γίνονται τέτοια εκδήλωση και ιδιαίτερα στο σκληρό ήχο που ξέρεις είναι και λίγο παρεξηγημένος. Στόχος του Πολιτιστικού Συλλόγου ΣΚΙΕΣ που διοργανώνει το Ρέθυμνο Rocks Festival είναι η καθιέρωση της διοργάνωσης ως θεσμού, η προσέλευση θεατών από όλο τον κόσμο και η δημιουργία ενός νέου τουριστικού ρεύματος. So for us it's amazing. It's like going on a holiday, you know. Super pleased with how we've been taken care of and we're super super psyched. Yeah. Rhythm Rocks! Rhythm Rocks!